Πανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και στη σημερινή εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, η τόσο παρεξηγημένη στην εποχή μας, έχει αυτήν την ώρα την τιμητική της, θα έλεγα. Αφορά αυτή η ώρα στο πρώτο αυτό τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως. Και βλέπουμε την αξία της Παλαιάς Διαθήκης στο ότι υπάρχουν σε αυτήν θεοφάνειες. Πολλοί άνθρωποι λένε για ποιος ο λόγος να μελετήσω ένα κείμενο που έχει να κάνει με τον εβραϊκό λαό ή την ιστορία αυτού του λαού. Απαντούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει ιστορικά στοιχεία, αλλά δεν έχει σκοπό να μας γνωρίσει μια ιστορία ενός λαού μόνο, αλλά σκοπός της είναι να βρούμε το Θεό μέσα σε αυτά τα βιβλία. Υπάρχουν θεοφάνειες μέσα στα βιβλία αυτά, υπάρχουν παρουσίες του Θεού με διαφορετικό τρόπο και χρειάζεται να μπούμε στην διαδικασία να ψάξουμε. Και αυτή η αναζήτηση δεν γίνεται μόνο. Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει θεοφάνειες. Γι' αυτό είναι ένα σπουδαίο κείμενο, γι' αυτό άντεξε μέσα στον χρόνο, γι' αυτό είναι τόσο επίκαιρο στην εποχή μας. Δεν αντέχει κάτι άλλο, δεν έχει τον ίδιο δρόμο όταν ένα κείμενο δεν είναι θεόπνευστο. Μπορεί να έχει σοφία, ανθρώπινη σοφία. Αυτό μπορεί να έχει ένα τέλος. Όμως το κείμενο αυτό, επειδή έχει τον ίδιο το Θεό μέσα του, δεν μπορεί να έχει τέλος. Αντίθετα, θα είναι ένα εγχειρίδιο πνευματικής ζωής για όλους μας, για όσους το επιθυμούν. Θα προχωρήσουμε λίγο σήμερα ακόμα. Βρισκόμαστε στο τέλος των ποιητικών βιβλίων. Έχουμε πει την τριμερή αυτή, τον τριμερή διαχωρισμό των βιβλίων. Ιστορικά, ποιητικά, προφητικά. Σήμερα κλείνουμε τα ποιητικά βιβλία και το τελευταίο από αυτά είναι η Σοφία Σιράχ. Θα την έχουμε ακουστά, βεβαίως. Είναι ένα, θα δίναμε ένα τίτλο, «Το ηθικό εγχειρίδιο του πιστού». Εδώ δηλαδή θα δούμε τι ο άνθρωπος, τι ο πιστός ακολουθεί, τι πιστεύει και τι ακολουθεί στη ζωή του. Για ποιο λόγο? Για να χαίρεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και αυτός είναι ο σκοπός μας για κάθε έναν άνθρωπο. Το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης δεν υπάρχει στον Ιουδαϊκό κανόνα, αλλά μόνο στον Ελληνικό και συγκεκριμένα στη Συλλογή των Ποιητικών Βιβλίων. Το όνομα σχετίζεται με τον συγγραφέα, αφού διαβάζουμε στο 50ο κεφάλαιο «Ιησούς, Υιός Σιράχ, ο Ιεροσολυμίτης». Πρόκειται λοιπόν για κάποιον σοφό άνδρα από την Ιουδαία που γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Προέρχεται από οικογένεια ευγενών, και ο ίδιος διακρινόταν για τη μόρφωσή του και την προσήλωσή του στις θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις της πατρίδας του. Πιθανόν περιόδευσε διάφορες περιοχές και έμαθε για τον τρόπο ζωής και τις πεπιθήσεις και άλλων λαών, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό αρκετές εμπειρίες, πείρα και σοφία. Η σοφία αυτή συνδυάστηκε με τη Θεία Σοφία. Το έχουμε δει αυτό και στη Σοφία Σολομώντος. Συνδυάστηκε λοιπόν με τη Θεία Σοφία και έτσι θέλησε να καταγράψει τις σκέψεις του αυτός ο συγγραφέας, που αποτελούν το κείμενο, το περιεχόμενο του κειμένου, του βιβλίου που λέγεται Σοφία Σιράχ. Όπως κάνουμε, θα δούμε μερικά σημεία για το βιβλίο, το χρόνο που γράφτηκε. Χρονικά η συγγραφή τοποθετείται μεταξύ των ετών 190 και 180 π.Χ. Πηγαίνουμε πολύ κοντά σε σχέση με τη γέννηση του Χριστού.
οι σημαντικές ανακαλύψεις που κάποτε θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν είναι οι ανακαλύψεις στο Κουμπράν το 1958 και στα Μασαντά το 1964, και αυτής η αρχαιολογική σκαπάνη μας έδωσε πολύ σπουδαίες πληροφορίες, γιατί βρήκαμε κείμενα, ίδια κείμενα, τα πρωτότυπα κείμενα από αρκετά βιβλία, σίγουρα από τον Ισαΐα, αλλά και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντική πηγή είναι για την έρευνα αλλά και για την αλήθεια των γεγονότων. Μας έδωσε πληροφορίες ως προς το πρωτότυπο λοιπόν κείμενο, το οποίο όμως μεταφράστηκε στην ελληνική και πλέον έχει καθιερωθεί ως επίσημο κείμενο του βιβλίου. Θα πρέπει δηλαδή και εμείς οι Έλληνες να χαιρόμαστε πάρα πολύ που πρωτοτύπως έχουμε ένα βιβλίο γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Ο συγγραφέας έχει ένα διπλό σκοπό ως προς τη σύνταξη του βιβλίου του. 51 κεφάλαια έχει το βιβλίο αυτό, στα οποία επιθυμεί αφενός να οριοθετήσει τα πιστεύω των Ιουδαίων και να τους προφυλάξει από μια πιθανή προσκόλλησή τους στην ιδωλολατρία, και αφετέρου να τονώσει τον πατριωτισμό, θυμίζοντάς τους έντονες στιγμές, γεγονότα, πρόσωπα της ιστορίας τους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πολλές φορές οι Ιουδαίοι έδειγναν μια απήθεια και μια απιστία απέναντι στους θρησκευτικούς, πνευματικούς τους ηγέτες, και χρειαζόταν, έγινε από το Μωυσή, και από το Μωυσή αυτό και από τους διαδόχους του στην εξουσία αυτή τη θρησκευτική, γινόταν αναφορά από τους θρησκευτικούς αυτούς ταγούς σε γεγονότα που έγιναν και μέσα στην έρημο, που ο Θεός έδειξε τη μέρημνά του για το λαό, τους έφερνε ανέσυρε από παλαιά λοιπόν γεγονότα για να τονώσει πάλι το ηθικό τους, όπως βλέπουμε ότι γίνεται και στο συγκεκριμένο βιβλίο. Να πούμε ότι αν θα θέλαμε να συγκρίνουμε αυτό το βιβλίο, θα το συγκρίναμε με τα Σοφία Σολομώντος και τις Παροιμίες Σολομώντος. Η διαφορά είναι, λένε οι ειδικοί, ότι η Σοφία Σιράχ αναφέρεται σε μία ταύτιση της Σοφίας με το Μωσαϊκό νόμο. Γενικά το βιβλίο περιέχει θρησκευτικά και ηθικά διδάγματα σε μορφή ποιητική, εν ποιητική μορφή λοιπόν, όπως έχει σημειώσει χαρακτηριστικά ο καθηγητής μακαριστός Νικόλας Παπαδόπουλος. Αλλά πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται είναι πολλά, σημαντικά, και με τρόπο σύντομο τα αναφέρουμε αμέσως. Εκτός από τη Θεία Σοφίας και της προσωποποίησής της, για τα οποία έχουμε αναφερθεί στη Σοφία Σολομώντος, είχαμε πει ότι η Σοφία γίνεται πρόσωπο, γίνεται αναφορά στην ανθρώπινη αξία. Έτσι γίνεται σαφής η γήινη προέλευση του Θεού, όπως και η διάλυσή του εις τα εξών συνετέθη κατά το θάνατό του. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε ότι υπάρχουν στο βιβλίο, γιατί μιλάμε για μια εποχή που δεν είναι τόση ανθρώπινη αξία. Δηλαδή εύκολα αφαιρείται και η ζωή δούλων, άλλων ανθρώπων, πολιτών, και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υψώνει, ανεβάζει το επίπεδο το βιβλίο, η θεολογία δηλαδή της εποχής, και λέει το πόσο σημαντικός είναι ο κάθε άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο. Φυσικά γίνεται αυτό που λέμε αναφορά στη γήινη προέλευση, ότι είσαι από τη γη και στη γη θα καταλήξεις, γι' αυτό και κατά τη διάλυση του ανθρώπου, η διάλυση κατά το θάνατο γίνεται εις τα εξών συνετέθη. Διασαφηνίζεται δηλαδή ότι γη και εις γην απελεύσει. Πόσες φορές βλέπουμε μέσα στη λατρεία να γίνεται αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ πάλι το ίδιο. Και την ώρα που έχουμε τον νεκρό μέσα στο φέρετρο που θα
τον υποδεχθεί η γη, από τον ιερέα ακούγεται αυτό. Γη ή και εις γη να πελεύσει. Είσαι γη και στη γη θα πας. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό με ικανά χαρίσματα, προκειμένου να διαχειρίζεται τη ζωή του και να δοξάζει μέσα από αυτήν τον Δημιουργό. Είναι πολύ σαφής ο λόγος. Η δημιουργία είναι μία, ένας τρόπος, ένα μέσο για να υμνείται ο ίδιος ο Θεός. Πολλές φορές γίνεται ζημιά και έχουμε μία αστοχία σε αυτό και λατρεύουμε τη γη και της γης τα λατρεύουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Εδώ πέρα μας λέει ότι μέσα από την γη, και πραγματικά δηλαδή αυτό θα το δείτε, ότι όταν βρεθείς ας πούμε σε ένα χώρο στη θάλασσα, κοντινό στη θάλασσα, στο βουνό, σε ένα τόπο υψηλό και βλέπεις από μακριά τη δημιουργία, αυθόρμητα σου βγαίνει μέσα από την καρδιά σου να υμνολογήσεις το Θεό. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά υμνούν και δοξάζουν, θα έλεγα, και θεοποιούν την ίδια τη φύση. Αλλά εκεί θα ακούσουμε πάλι έναν άλλον ψαλμό που λέει «Ελάτρεψαν αυτή τη φύση παρά την κτήση, παρά τον κτήσαντα». Είναι λοιπόν μια λάθος κατεύθυνση στο να δοξάζεις και να θεοποιείς την κτήση και όχι το Θεό. Και βέβαια τέτοια ειδωλολατρεία υπάρχει πολύ και στην εποχή μας. Του δόθηκε ο νόμος του ανθρώπου σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να ζει και να χαίρεται. Ωστόσο δεν μπορεί να ξεχνά ότι η διάρκεια της ζωής του έχει όρια. Και θα έλεγα ότι έτσι πρέπει να ξεκινάει η ζωή κάθε ανθρώπου. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάς με την ιδέα, με την αλήθεια ότι αυτή η ζωή έχει τέλος. Αυτή η επίγεια ζωή έχει τέλος. Πρέπει να ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο κάθε ένα σχέδιο και κάθε ένα όνειρο στη ζωή σου, χωρίς αυτό να σε καταθλίβει. Αλλά είναι η μόνη αλήθεια. Πρέπει εδώ πέρα, μας λέει το κείμενο, να έχουμε αίσθηση, να καταλαβαίνουμε, να έχουμε γνώση, να νιώθουμε ότι πράγματι αυτή η ζωή έχει όρια και έχει ένα τέλος. Και δεν το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν παλεύουμε στη ζωή μας και δεν δημιουργούμε. Έρχεται ο θάνατος λοιπόν, ο οποίος δεν είναι αίτιος πόνου και μελαγχολίας. Και αυτό το καταλαβαίνετε όποιοι έχετε κάποιον, είστε οι ίδιοι ή έχετε κάποιον συγγενή ασθενή ή σε βαθιά γεράματα, που εκεί βλέπεις πραγματικά την φθορά, βλέπεις εκεί πέρα το πόσο δεν έχει ποιότητα ζωής αυτός ο άνθρωπος καθόλου και πόσο ταλαιπωρούνται και γύρω από αυτόν, και εκεί βλέπεις πράγματα ότι είναι μια ευεργεσία και μια ανακούφιση ο θάνατος για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Κατά την ανθρώπινη βέβαια φύση, η δυσκολία για την αντιμετώπιση προς το θάνατο είναι εύλογη, είναι ανθρώπινη. Είναι κάτι φάλτσο. Ο θάνατος, το έχουμε πει, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργημένο από το Θεό, γι' αυτό και προκαλεί τόσο πόνο. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο αθάνατο. Και έχουμε πει ότι ο θάνατος είναι ένα φάλτσο σε όλη αυτή την αρμονία της δημιουργίας από τον Θεό.
Σημαντικό θέμα που εντοπίζεται στη Σοφία Σιράχ είναι η λατρεία. Με μεγαλοπρέπεια τελούνται οι λατρευτικές πράξεις στο ναό. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στο 50ο κεφάλαιο, στους πρώτους στίχους, οι θυσίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο, αλλά συχνά δεν αποτελούν εσωτερικό και καρδιακό καρπό. Γίνονται για να γίνονται. Αυτό με τη λατρεία έχει μία κακή διαχρονικότητα. Το βλέπουμε ότι μέχρι και σήμερα από πολλούς ανθρώπους υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση. Κάνουν επειδή πρέπει κάποια πράγματα γύρω από τη λατρεία. Και μάλιστα όταν τα κάνουν αισθάνονται ότι έχουν επιτελέσει και το καθήκον τους απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός τι άλλο θέλει από το να του προσφέρουμε κάποια υλικά αγαθά? Δεν είναι αυτό μια γνήσια λατρεία. Δεν είναι υγιής λατρεία αυτό. Η λατρεία είναι υγιής όταν είναι καρδιακή, εσωτερική υπόθεση. Όταν γίνεται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο αρρωστημένο επίπεδο, μια αρρωστημένη προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Και βλέπετε από πόσο παλιά στυλιτεύεται αυτό από τους συγγραφείς και από τους προφήτες. Στυλιτεύονται και εντοπίζονται τέτοιες συμπεριφορές. Άρα λοιπόν οι θυσίες δεν πρέπει να γίνονται επειδή πρέπει να γίνονται, αλλά επειδή θέλει ο άνθρωπος να δείχνει προς τον Θεό την ευεργεσία του, να δοξάζει τον Θεό πραγματικά μέσα από την καρδιά του. Με την τυπική προσφορά της θυσίας δημιουργείται μια σχέση συναλλαγής με τον Θεό, η οποία δυστυχώς παρατηρείται διαχρονικά, όπως είπα. Δηλαδή δίνω για να πάρω. Αυτό όμως δεν είναι μία σχέση που προάγει πνευματικά τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα τον εγκλωβίζει και τον έχει στο επίπεδο του μισθωτού και όχι του γιου, αυτού δηλαδή που αναφέρεται προς τον πατέρα με ευγνωμοσύνη και αυθόρμητα. Να πούμε επίσης, αυτή η σχέση είναι αντίθετη από όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Θεός. Όταν η προσφορά στο Θεό γίνεται με χαρά, τότε ο Θεός το ανταποδίδει ασύγκριτα στον άνθρωπο, αλλά δεν το ζητάς, δεν το κάνεις για να σου δώσει ο Θεός. Το κάνεις αυθόρμητα και εκείνος ξέρει και σου δίνει κατά την καρδία. Ένα ακόμα θέμα που αναπτύσσεται στη Σοφία Σιράχ είναι η σχέση του Θεού με τον Ισραήλ και τα άλλα έθνη. Ενώ η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πόλη που ενθρονίστηκε η Σοφία, αναφέρεται πως όλα τα έθνη βρίσκονται στη μέρημνα του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε πάλι σε πολλά βιβλία. Το πρόβλημα και το λάθος των Ιουδαίων είναι αυτό, ότι νόμιζαν ότι ο Θεός είναι δικός τους και προσπαθούσαν να τον εγκλωβίσουν. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό. Ήταν μια άρρωστη προσέγγιση. Δεν ήρθε αυτό ο Θεός να κάνει. Δεν ήρθε να δώσει τον νόμο σε κάποιον λαό για να εγκλωβιστεί ο νόμος σε αυτό το λαό, αλλά μέσα από αυτόν να πάει σε όλη τη γη. Άρα από εδώ και πάλι από αυτό το βιβλίο αυτό βλέπουμε την έννοια, παρατηρούμε την έννοια της παγκοσμιότητας του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός
αφορά στους ανθρώπους όλης της γης, όλων των λαών και όλης της γης. Ο Θεός είναι ο άρχον των λαών. Αναφέρεται ότι ο Θεός ως δίκαιος κριτής θέλει όλους τους ανθρώπους να τους πλησιάζει και να τους συγχωρεί. Ο Θεός λοιπόν είναι ο άρχον των εθνών, είναι δίκαιος κριτής και θέλει από τον άνθρωπο να συγχωρεί τον άλλον τον άνθρωπο. Αυτά όμως είναι θεολογία της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απορρίπτουμε την Παλαιά Διαθήκη. Είναι σε πολλά σημεία που οι κορυφές της Παλαιάς και της Καινής ενώνονται, θεολογικά και νοηματικά. Αυτή τη συγχωρητικότητα σε αυτήν δεν αναφερόμαστε όταν λέμε στο «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας όπως εμείς συγχωρούμε τον άλλον. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Για να συγχωρεθούν τα δικά μας, σε μας έχει πει, έχει ορίσει να συγχωρούμε τους άλλους. Όταν συγχωρούμε τους άλλους, συγχωρούνται τα αμαρτήματά μας. Και βλέπουμε εδώ πέρα το πόσο πόσα κοινά έχουν οι παλαιά και οι καινοί. Περικοπές, χωρία, εδάφια των δύο διαθηκών δηλώνουν την άρρηκτη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Στη Σοφία Σιράχ, εκτός των θεμάτων που ήδη αναφέραμε, γίνεται αναφορά και σε καθημερινούς ηθικούς κανόνες, βάσει των οποίων ο πιστός διάγει και διαμορφώνει τη ζωή του. Υπήρχαν στον Ισραήλ αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος του Θεού ήταν και νόμος του κράτους. Ήταν δηλαδή νόμοι οι οποίοι στη Σοφία Σιρά, σε αυτό το διδακτικό βιβλίο, στο βιβλίο που ανήκει στα ποιητικά βιβλία όπως είπαμε, γίνεται λοιπόν αναφορά σε καθημερινούς ηθικούς κανόνες βάσει των οποίων ο πιστός διάγει και διαμορφώνει τη ζωή του. Εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν μερικές κολόνες, είναι δηλαδή οι βάσεις, πυλώνες θεολογίας, αλλά για τον πιστό υπάρχουν και πάρα πολλές καθημερινές διατάξεις που τους διευκόλυνε στο να υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Βέβαια στο τέλος έγινε επίσης ένα λάθος στο ότι προσπαθούσαν να τηρούν τους νόμους όχι επειδή ήθελαν αλλά καταναγκαστικά πολλές φορές, και αυτό συμβαίνει πάλι και σήμερα, γι' αυτό και έχουμε αποτυχία στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν κανόνες που αφορούν στο πρόσωπο ως μέλος της οικογένειας, άρα έχουμε αναφορές σχετικά με τη σχέση των μελών της ίδιας οικογένειας, αλλά ο καθένας είναι και μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας, της κοινωνίας, εμείς τα λέγαμε σήμερα και της εκκλησίας, είναι η εκκλησία του Δήμου. Ο πιστός καλλιεργεί λοιπόν την ηθική του υπόσταση, ασκεί την εγκράτεια και την ταπεινότητα, αποφεύγει την κακολογία, την ακολασία και οποιαδήποτε κατάχρηση που τον απομακρύνει από το Θεό. Δηλαδή ο νόμος του Θεού διαμορφώνει έναν ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος σχετίζεται αρμονικά με το Θεό και με τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, τη βλέπουμε και εμείς σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή σχέση με το Θεό, με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, έχει φτιάχνει μια σχέση πολύ καλή με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο του τον εαυτό. Αν πραγματικά βρεις το Θεό σου, τότε και με τον άλλον τον άνθρωπο τα βρίσκεις και συνεννοείσαι, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό σου έχεις καλύτερη κοινωνία. Κλείνοντας τα σχετικά με το βιβλίο Σοφία Σιράχ, να πούμε ότι η ελληνική μετάφραση του βιβλίου αξιώθηκε ιδιαίτερης τιμής και περισσής χρήσης τόσο από τους Ιουδαίους της Αιγυπτιακής Διασποράς αρχικά, όσο και από τους χριστιανούς αργότερα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ ως προς τα νοήματά του και τα μηνύματά του.
οι ιδέες του βιβλίου απαντούν στην Καινή Διαθήκη, όπως στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 12.13 και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 19.17. Ενώ όμως υπάρχει, απαντούν αυτές οι ιδέες του βιβλίου στην Καινή Διαθήκη στις περικοπές που αναφέραμε των Ευαγγελίων, η Εκκλησία δεν έκανε χρήση περικοπών από τη Σοφία Σιράχ στη λατρεία της. Και επίσης οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς φαίνεται να μην έχουν ερμηνεύσει περικοπές του βιβλίου. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου, κλείνουμε ένα κεφάλαιο, ένα μεγάλο κεφάλαιο, το δεύτερο μέρος των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι τα βιβλία τα ποιητικά, όπως τα λέμε, ή διδακτικά, όπως αναφέρονται, και πραγματικά αν κάποιος άνθρωπος ασχοληθεί και μελετήσει τα βιβλία αυτά, δίνουν και μπορεί να πάρει ο ίδιος πάρα πολλά μηνύματα για την ίδια τη ζωή του και την πορεία του την πνευματική μέσα στην Εκκλησία και στη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σήμερα κλείνουμε το κεφάλαιο των ποιητικών βιβλίων και προχωρούμε στα προφητικά βιβλία, που πραγματικά είναι βιβλία τα οποία συναρπάζουν με τη θεολογία τους. Θα θαυμάσουμε πραγματικά τα όσα αναφέρουν οι προφήτες. Το τρίτο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα προφητικά βιβλία. Και σήμερα θα κάνουμε μία εισαγωγή για την έννοια της προφητείας και τον ορισμό του προφήτη. Ποιος ονομάζεται προφήτης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ένας γνήσιος προφητικός λόγος? Όταν ακούμε τη λέξη προφήτης, ο νους μας πηγαίνει στον άνθρωπο που έχει προφητεύσει ένα γεγονός πριν αυτό πραγματοποιηθεί. Αυτό έτσι το προσδιορίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ασφαλώς και είναι και αυτό ο προφήτης. Όμως αυτή είναι μία έννοια του όρου στην Αγία Γραφή. Η λέξη προφημή ετυμολογικά προέρχεται από το προ και το φημή. Δηλαδή δεν ερμηνεύεται μόνο ως προλέγω, αλλά λέγω αντί κάποιου άλλου. Πράγματι ο προφήτης μιλά αντί του Θεού. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Ο καθηγητής Καλατζάκης αναφέρει ένα πολύ ωραίο όρο. Λέει, ο ελληνικός όρος προφήτης και ο αντίστοιχος εβραϊκός ναμπί δηλώνουν πρωτίστως αυτόν που ομιλεί εξ ονόματος κάποιου άλλου και δευτερευόντως αυτόν που προλέγει τα μέλλοντα. Εντεύθεν, ο προφήτης ως άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που ομιλεί ανταυτού και διερμηνεύει τις βουλές εξ ονόματος του Θεού. Είναι το στόμα του Θεού, ο ερμηνευτής του Θεού, κατά τον Ιερό Χριστόστομο, δηλαδή ο φορέας της Θείας Αποκαλύψεως. Σαφή επ' αυτού μαρτυρία έχουμε από το προφητικό κείμενο, όπου ο Θεός, απευθυνόμενος στον προφήτη Μωυσή, του αναγγέλει την επικείμενη εμφάνιση ενός νέου προφήτη, στο στόμα του οποίου θα εναποθέσει τους θείους λόγους του για να τους ανακοινώσει κατ' εντολήν του στο λαό. Λέει, προφήτην αναστήσω αυτής. Προφήτην αναστήσω αυτής, ως περσέ και δώσω το ρήμα μου εν το στόματι αυτού και λαλήσει αυτής καθότι αν εντύλωμε αυτό. Στο Δευτερονόμιο είναι το χωρίο 18-18. Οι προφήτες, οι χαρισματούχοι αυτοί οι άνθρωποι, με την ίδια ή παρόμοια έννοια παρουσιάζονται στα ιερά κείμενα ως οι ορόντες από την όραση. Άνθρωποι του Θεού ονομάζονται, άγγελοι του Θεού, άγγελοι του Κυρίου. Σε αρκετά εδάφια και σε αρκετές περικοπές βλέπουμε αυτές τις εκφράσεις. Η έννοια της προφητείας ξεκινά από τον 11ο αιώνα π.Χ. και απαντά στο ευρύτερο περιβάλλον της αρχαίας Ανατολής. Ιδρυτής θεωρείται ο προφήτης και κριτής ο Σαμουήλ, ενώ αργότερα θα συνεχίσουν το έργο του ο Ηλίας και ο Ελισαίος. Και άλλοι βέβαια κύκλοι προφητών, γιατί γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κύκλοι προφητών, δηλαδή ομάδες προφητών ή σχολές προφητών, όπως ξέρουμε ότι είχε ο Ισαΐας.
Η περίοδος όμως με την ιδιαίτερη άνθηση της προφητείας είναι μεταξύ του 8ου και του 5ου αιώνα. Τους λέμε χρυσούς αιώνες της προφητείας. Όπως λέμε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, χρυσό αιώνα των πατέρων της Εκκλησίας, όχι ότι δεν υπάρχουν πατέρες και πριν και μετά από αυτόν τον αιώνα, αλλά επειδή έχουμε αρκετά κείμενα και αρκετούς πατέρες, αντίστοιχα εδώ η περίοδος άνθησης της προφητείας είναι μεταξύ του 8ου και του 5ου αιώνα π.Χ. Την περίοδο αυτή έχουμε μεγάλες προφητικές μορφές όπως ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκιήλ, αποτελούν τους μεγάλους αυτοί και τους μικρούς προφήτες. Το πλήθος αυτών των προφητών αναδεικνύονται σπουδαίες πνευματικές προσωπικότητες εξαιτίας της πνευματικότητάς τους και της υψηλής θεολογικής τους διδασκαλίας. Αυτό το ότι είπαμε ότι είναι μεγάλοι και μικροί δεν έχει να κάνει με τη χάρη του Θεού που είχαν, ότι οι μεν είχαν μεγαλύτερη και οι άλλοι λιγότεροι, αλλά αφορούν στο έργο τους. Δηλαδή στο, πόσα κείμενα, έκταση κειμένων έχουμε στον έναν ή στον άλλον. Όταν έχουμε μικρά βιβλία ονομάζονται μικροί προφήτες και αντίστοιχα όταν έχουμε περισσότερα κεφάλαια ονομάζονται μεγάλοι προφήτες. Τελευταίος προφήτης θεωρείται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γιατί και είναι αυτός που ενώνει ουσιαστικά την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η προφητεία δεν έφυγε βέβαια ποτέ ως χάρισμα μέσα από την Εκκλησία, πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει. Σημειώνουμε ότι ο τίτλος προφήτης, μάλλον υπάρχει και ο τίτλος «Η προφήτης», και έχουμε σπουδαίες γυναίκες οι οποίες είχαν αυτόν τον τίτλο, όπως η Δεβόρα και η Ολδά. Πάμε να δούμε τα γνήσια χαρακτηριστικά της προφητείας που τόσο επίκαιρα είναι μέχρι και σήμερα. Πόσοι άνθρωποι σήμερα παρασύρονται και ακούνε δίθεν προφητείες που τις είπε κάποιος Άγιος, ασφαλώς ο Άγιος Παΐσιος, και κατευθύνουν ολόκληρο ομάδες ανθρώπων σε λανθασμένους δρόμους. Πάμε να δούμε και να διακρίνουμε τη γνήσια προφητεία από την ψευδή προφητεία, το γνήσιο προφήτη από τον ψευδοπροφήτη. Είναι ανάγκη λοιπόν να αναφερθεί ότι εκτός από τους γνήσιους προφήτες υπήρχαν και οι λεγόμενοι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τι έκαναν, αλλίωναν και διεστρέβλωναν τις αλήθειες του Θεού. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, αφού αυτό χαρακτηρίζει την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είπε ο Θεός ότι είναι το μόνο που δεν συγχωρείται. Έτσι είναι απαραίτητο να καταγράψουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της γνήσιας προφητείας. Σαλάτε το Κύριο.
το χαρακτηριστικό αυτής της γνήσιας προφητείας μπορούν και του προφήτη, γνήσιου προφήτη, είναι ο τρόπος κλίσης του προφήτη στο προφητικό αξίωμα. Οι γνήσιοι προφήτες καλούνται από το Θεό δια ενυπνίων και δια εκστάσεως και δια οραμάτων και ενεγρηγώσει δια εξωτερικών αισθήσεων. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου 3,2 ή δια εσωτερικής αποκαλύψεως ενεγρηγόρση ανευθυνός εικόνος, αλλά δια της φωνής του Θεού αισθητής γενωμένης δια της ακοής της ψυχής. Εδώ πέρα λέει ότι δεν μπορεί να αυτό αποκαλείται κάποιος ότι είναι προφήτης και ότι είναι απεσταλμένος του Θεού. Από πού προκύπτει αυτό, πόθεν προκύπτει αυτό? Προκύπτει μόνο όταν έχει μία θεία αποκάλυψη, η οποία δεν ήταν μία φαντασία και μία πλάνη, αλλά ήταν μία γνήσια αποκάλυψη, και αυτό βέβαια θα το ορίσουν οι πνευματικοί πατέρες αυτού του ανθρώπου. Όχι, δεν θα δώσει εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό. Οι ίδιοι στη συνέχεια πληροφορηθέντες το θέλημα του Θεού, έχοντες ακλόνητη πίστη ότι δεν μιλούν αφ' αυτού τους, το ανακοινώνουν στους ανθρώπους προφορικά μέσω της συγγραφής ή μέσω συμβολικών πράξεων. Πιο συγκεκριμένα έλεγαν: «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει». Και στη συνέχεια ξεκινούσαν την ομιλία τους λέγοντες: «Τάδε λέγει Κύριος». Έτσι ξεκινάει. Έχει, και μπορεί για κάποιον να φαίνεται εγωιστικό αυτό, ξεκινώντας ένα λόγο να λέει: «Αυτά λέει ο Κύριος» και να ακούμε δικιά σου διδασκαλία. Αυτό το κάνεις μόνο όταν είσαι βέβαιος ότι ο λόγος σου ταυτίζεται με το θέλημα, με τον νόμο του Θεού. Και αυτό δεν συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Εδώ συμβαίνει σε λίγους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αυτή την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι ο λόγος τους είναι λόγος του Κυρίου και ότι ο λόγος τους είναι αυτός, και έχουν το χρέος να μεταφέρουν αυτό το λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Το ίδιο έκαναν πιθανόν και στις ομάδες των μαθητών που τους είχαν πλαισιώσει. Την ίδια ευθύνη είχαν οι προφήτες για τις προφητικές ομάδες που υπήρχαν γύρω τους, με τους μαθητές τους δηλαδή. Είπαμε ότι υπήρχαν σχολές προφητικές και είχαν την συνέστηση και την ευθύνη νιώσει βαθιά οι προφήτες ότι αυτό που λένε στους μαθητές είναι γνήσιος λόγος του Θεού. Για μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, στα κηρύγματά μας και στις προσεγγίσεις μας, αυτό γίνεται όταν μεταφέρουμε τον πατερικό λόγο. Όταν ο λόγος μας είναι ένας λόγος που έχουν αναφέρει οι πατέρες και τον μεταφέρουμε βέβαια με ένα σύγχρονο τρόπο και εμείς στους ακροατές μας, στους ανθρώπους που μετέχουν στη σύναξη, στα κατηχητικά μας σχολεία ή όπου αλλού στο λόγο μας. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πραγματικός προφήτης βλέπει τα γεγονότα μέσα από την πίστη στο Θεό. Κινείται, κηρύττει με βάση αυτά που ο Θεός θέλει από τους ανθρώπους. Λέει ένας μακαριστός σπουδαίος καθηγητής, ο Βέλας: «Ο προφήτης τα πάντα βλέπει δια της θρησκείας και τα πάντα θέλει συνεργούντα προς τη θρησκεία και εν τη θρησκεία, τα πάντα συγκεφαλαιεί». Δηλαδή, ο προφήτης παρεμβαίνει ακόμα και σε κοινωνικά θέματα. Πότε παρεμβαίνει? Σε πολιτικές διενέξεις, σε άλλα κοινωνικά ζητήματα. Πότε επεμβαίνει ο προφήτης? Όταν θίγεται η πίστη στο Θεό. Τότε όχι δεν είναι κακό να το κάνει αυτό, αλλά επιβάλλεται να εκφέρει λόγο και να τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή βάση. Τον θέλουμε το θρησκευτικό ηγέτη έτσι. Τον θέλουμε να βλέπει το άρρωστο σώμα της κοινωνίας, να κάνει τομή και να μας λέει ότι εδώ παρεκκλίνουμε και να επανέρχεται ο άνθρωπος στο σωστό δρόμο. Πραγματικά, οι γνήσιοι προφήτες κήρυταν αυτά που ζούσαν χωρίς φόβο για τις συνέπειες των λόγων τους. Γιατί το να κηρύττεις χωρίς κόπο και χωρίς να έχουν κάποια δυσκολία για σένα, να υπάρχει κάποια δυσκολία για σένα, αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Αλλά όταν εσύ ελέγχεις τα πράγματα με το κήρυγμά σου και δέχεσαι όλη αυτή την πίεση που μπορούν να σου ασκήσουν, αυτό σημαίνει ότι πράγματι εκφράζεις τον προφητικό λόγο, αν είναι βέβαια προφητικός λόγος. Χωρίς φόβο λοιπόν για τις συνέπειες, χωρίς δισταγμό, ασκείς την κριτική,
όχι μόνο στο λαό, αλλά και σε ακόμα και σε αυτούς τους προεστούς της κάθε εποχής. Σε αντίθεση με τους ψευδοπροφήτες που προφήτευαν έναντι δώρων και συμφερόντων, οι γνήσιοι προφήτες έλεγχαν τα κακοσκήμενα των επιφανών ακόμα και δημόσια με μεγάλη παρησία, όπως για παράδειγμα ο προφήτης Ηλίας και ο Οσιέ, που θα δούμε την διδασκαλία του σε άλλη επικοινωνία μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος των προφητών επισφραγιζόταν με ένα θαυμαστό σημείο από τη μια ή από την άλλη με το ίδιο τους το αίμα. Ήξερες δηλαδή ότι αυτό που θα πεις μπορεί να στοιχήσει ακόμα και τη ζωή σου. Και όμως δεν σταματούσαν. Και είχαμε τέτοιες θυσίες προφητών, γιατί δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα όταν έχεις την πεποίθηση ότι αυτός είναι λόγος Θεού και πρέπει να μεταφερθεί στους ανθρώπους. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των γνήσιων προφητών ήταν η εκπλήρωση των λεγόμενων. Όσα φωτίζονταν και έλεγαν θα πραγματοποιούνταν, γιατί όπως προείπαμε τα στόματά τους ήταν το στόμα του Θεού, όχι ως άβουλα όντα, αλλά ως έχοντες προφητική συνείδηση, σε εισαγωγικά, σύμφωνα με την οποία ταυτίζεται το ανθρώπινο εγώ με το θείο εγώ. Κάποιες φορές ο λόγος τους δεν εκπληρωνόταν, γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός. Και δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις ως μη γνήσιο προφήτη, αλλά ο Θεός για κάποιο λόγο έλεγε στον προφήτη να μεταφέρει ένα λόγο και μάλιστα τους προέτρεπε σε μετάνοια, και όταν μετάνιωναν οι άνθρωποι, πραγματικά δεν γινόταν αυτή η απειλή η οποία είχε προφητευθεί. Ήταν τότε που ο Θεός, βλέποντας την πραγματική μετάνοια των ανθρώπων, άλλαζε τη βούλησή του. Και αυτό έχει γίνει πολλές φορές μέσα σε διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ως ένα τελευταίο χαρακτηριστικό των αληθινών προφητών υπήρξε ο μεσιανικός προσδιορισμός και ειδικώς ο χριστολογικός τους προσδιορισμός. Οι προφήτες μιλούσαν και έβλεπαν, μιλούσαν γιατί έβλεπαν τον Χριστό. Έβλεπαν τον Χριστό και περιέγραφαν χαρακτηριστικά γι' αυτόν. Ο μεν έγραψε ότι θα προέρχεται από το γένος του Δαβίδ. Ο άλλος έγραψε ότι θα γεννηθεί στην Βιθλεέμ. Ο άλλος έλεγε, έκανε καταγραφή του πάθους του σαν να είναι κάτω από το Σταυρό, ο Ισαΐας, και άλλα χαρακτηριστικά. Κηρύττοντας, προετοίμαζαν τους ανθρώπους για την έλευση του Μεσσία, δίνοντας σε αυτόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σχεδόν διαζωγραφίζοντας το πρόσωπό του και το έργο του. Ξένοι και δικοί μας ερμηνευτές έχουν ταυτοποιήσει τον Μεσσία με αυτό το πρόσωπο του Χριστού, αν και άλλοι, και το κάνουν ιδιαίτερα οι ξένοι αυτό, εγείρουν ζωηρές αμφιβολίες ως προς τη χριστολογική αυτή ερμηνεία. Εμείς όμως, όπως είπα πριν, έχουμε πάντοτε μία βάση, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είπαν πράγματι ότι αυτός που περιγράφουν οι προφήτες ήταν ο άσαρκος Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
αγαπητοί μου, κάναμε σήμερα μία αναφορά στο πώς είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γνήσιας προφητείας, του γνησίου προφητικού λόγου, γιατί πολλά λέγονται γύρω από την προφητεία και είπαμε ότι παρασύρεται ένα μεγάλο μέρος του λαού και ο καθένας οδηγείται με βάση το διαδίκτυο, τι λένε οι διάφοροι και ρασοφόροι και άλλοι άνθρωποι γύρω από τα μελούμενα, γύρω από τα έσχατα, γύρω από αυτά που θα έρθουν. Ας είμαστε πιο κοντά, ας είμαστε προσεκτικοί και ας είμαστε πιο κοντά στους λόγους των Αγίων, οι οποίοι ήταν πολύ φιδωλοί σε σχέση με τις προφητείες, δίναν πολύ, πολύ μεγάλη βάση στο τι είπαν οι προ αυτών πατέρες της Εκκλησίας. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, να μένουμε στο γνήσιο προφητικό λόγο, να τον διακρίνουμε και να τον μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε και για άλλα σημεία της προφητείας και των προφητών και θα προχωρήσουμε και θα βλέπουμε και τη ζωή και το έργο όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Μητρόπολης Κηφισίας, Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος και οι εκδόσεις ΝΑΜΑ σας προσκαλούν στην τρίτη απονομή των βραβείων.